Δημήτρη, όπως ξεκινήσατε, όπως τελειώσατε την περασμένη σεζόν με τον Ολυμπιακό, το ίδιο και σήμερα. Άλλη χρονιά, άλλη στόχη, άλλη ομάδα. Εσύ όμως παραμένεις, οπότε ξέρεις και να συγκρίνεις και να μας πεις τώρα τι θα περιμένουμε από τη Κηφισιά. Εντάξει, νομίζω ότι είμαστε πολύ πίσω. Φαίνεται. Όχι από το αποτέλεσμα, αλλά από την ποιότητα. Δεν νομίζω ότι η ομάδα μας είναι καλή αυτή τη στιγμή. Χρειάζονται προσθήκες, τις οποίες έχουν υλοποιηθεί. Δεν υπάρχουν παίχτες αυτή τη στιγμή εδώ. Νομίζω ότι τα παιδιά προσπαθούν όλοι να βγάλουν τον καλύτερο τους εαυτό. Νομίζω ότι δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Πιστεύω ότι στο μέλλον μαζί με αυτά τα παιδιά που θα έρθουν θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Όχι βέβαια απέναντι σε αυτόν τον Ολυμπιακό, όχι το σημερινό, τον Ολυμπιακό με αυτό το ρόστερ. Πιστεύω ότι είναι αρκετά καλό. Τον Ολυμπιακό τον βλέπεις καλύτερο από πέρσι? Δεν μπορώ να σου πω τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι βλέπω τον Ολυμπιακό που θα παίξει. Δηλαδή, είναι ακόμα νωρίς. Τώρα από ό,τι είδα ήρθαν τα δύο παιδιά, χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα. Νομίζω ότι όταν θα βρει συνοχή ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ δυνατός. Πιστεύω ότι ο διαγωνισμός του είναι υψηλού επίπεδου, το ξέρουν όλοι. Θα αποτελέσει παρόμετρο για αυτήν την ομάδα. Εσείς τι στόχο βάζετε φέτος μετά και τις προσθήκες πριν γίνει? Δεν ξέρω, αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Και δεν το λέω έτσι όπως το λένε κάποιοι. Δεν ξέρω γιατί τα παιδιά που έχουν έρθει δεν ξέρω. Τον ένα δεν ξέρω καθόλου. Και ο άλλος είναι ο Ασπυριούς, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει έρθει, έχει έναν τραυματισμό στη μέση, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Όταν θα τον δω και θα είμαστε όλοι μαζί, θα μπορώ να σου ξαναδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.